Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η σημερινή συζήτηση μου δίνει μια πολύ καλή ευκαιρία πριν αναφερθώ στα ζητήματα της εκπαίδευσης που αποτελούν και το κύριο θέμα της συνεδρίασης να βάλω μερικά πράγματα στη θέση τους. Είναι άλλωστε και η πρώτη δυνατότητα που έχουμε μετά από πολύ καιρό να στην Ολομέλεια της Βουλής να επιχειρηματολογήσουμε σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών και θα αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία. Διότι δυστυχώς πλέον το σκοτάδι της προπαγάνδας και της συκοφαντίας του παλιού πολιτικού συστήματος και των συστημικών μέσων που στηρίζει απειλεί να καλύψει τα πάντα. Και ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι στο σκοτάδι, όπως έλεγε ο Χέγκελ, όλες οι αγελάδες φαίνονται μαύρες. Φαίνονται, αλλά δεν είναι. Και στη τελική ανάλυση δεν μπορούμε να επιτρέψουμε κάποιοι να καλύψουν τη χώρα στο σκοτάδι. Διότι θέλουν να δώσουν την εντύπωση ότι είμαστε ίδιοι. Δεν είμαστε. Εμείς ήρθαμε στην κυβέρνηση για να βάλουμε οριστικό τέλος όλες τις παθογένειες που μας έφεραν ως εδώ. Και ξέρετε, όλα όσα μας έφεραν ως εδώ έχουν αυτουργούς. Τις κυβερνήσεις από τη μεταπολίτευση και μετά και την καταστροφική συγκυβέρνηση των δύο κομμάτων για 5 χρόνια, από το 10 στο 15, κατά τη διάρκεια των οποίων χάσαμε το 25% του εθνικού μας πλούτου. Μια ανίποτη καταστροφή. Και είμαστε εδώ για να βγάλουμε επιτέλους τη χώρα από την κρίση, αλλά με την κοινωνία όρθια. Και για πρώτη φορά υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να το πετύχουμε αυτό. Αυτές τις μέρες κλείνει οριστικά ο κύκλος της πρώτης αξιολόγησης. Και θα δοθεί το πράσινο φως για την εκταμείευση των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους θα διοχετευτεί στην πραγματική οικονομία. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι όχι μόνο τα έσοδα πάνε καλά και υπεραποδίδουν, αλλά ότι ήδη έχουμε μπει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το τρίτο τρίμηνο του 2016. Ενώ για το 2017 αναμένουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που θα προσεγγίσουν το 3%. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια έχουμε σταθερή μείωση της ανεργίας, η οποία αν και υψηλά, απαράδεκτα υψηλή ακόμα, έχει μειωθεί περίπου 4 μονάδες από την ημέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση. Η δεύτερη αξιολόγηση θα κλείσει στην ώρα της, ενώ το ζήτημα του χρέους για πρώτη φορά δεν είναι ένα αντικείμενο συζήτησης εδώ μέσα, αλλά είναι αντικείμενο συζήτησης σε πανευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και μέχρι το τέλος του χρόνου περιμένουμε θετικές ειδήσεις και από αυτό το μέτωπο. Ήδη χθες ο Επίτροπος Μοσκοβισσή, με δηλώσεις του, ξεκαθάρισε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένουμε μια συνολική συμφωνία με συγκεκριμένα μέτρα για την απομείωση του χρέους. Και αυτές οι δηλώσεις έρχονται λίγες μόνο μέρες μετά τις δηλώσεις Ρέγκλιν, που εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι εντός του 2017 η Ελλάδα θα καταφέρει να βγει αξιόπιστα στις αγορές χρήματος. Και όλα αυτά δεν έγιναν από μόνα τους. Έχουν γίνει με σκληρή προσπάθεια, με σκληρή δουλειά, αλλά ταυτόχρονα και με μια διαρκή έγνοια για την κοινωνία και τους πιο αδύναμους. Καταφέραμε να κλείσουμε την πρώτη και πιο δύσκολη αξιολόγηση, προστατεύοντας αποτελεσματικά τα λαϊκά στρώματα, με την προστασία της πρώτης κατοικίας, με το πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση που διαρκώς ανανεώνεται και αφορά χιλιάδες νοικοκυριά, με την ανακατανομή των βαρών, με τη διαρκή μέριμνα για τη στήριξη του κοινωνικού κράτους.